Κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε τη διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τα κατεχόμενα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και αμέσως μετά στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Και 45 το μεσημέρι και Νίκος Αναστασιάδης, Μουσταφά Ακιτζή εγκαινιάζουν τη διαλειτουργικότητα των κινητών τηλεφώνων απ' άκρη σ' άκρη της Κύπρου. Με τον Μουσταφά Ακιτζή πραγματοποιήσαμε σήμερα την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που εφαρμόζει στην πράξη τη διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Όπως σπάσαμε το φραγμό στην επικοινωνία, ευχή μου να καταργήσουμε και τη γραμμή που χωρίζει τη χώρα μας στα δύο. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι αυτή η σύνδεση επιτεύχθηκε έστω κι αν είναι μέσω κέντρο επικοινωνίας στην Ελβετία. Εύχομαι στο μέλλον να μπορούμε να φτάσουμε στην επίτευξη απευθείας σύνδεσης χωρίς να έχουμε ανάγκη αυτά τα κέντρα επικοινωνίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες αναφέρουν πως η επιτυχία του μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των δύο πλευρών. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του κυπριακού προβλήματος, καθώς και για την πρόθεση περισσότερων δυνητικών ΜΟΕ που θα επηρεάσουν θετικά τις καθημερινές ζωές όλων των Κυπρίων. Απόλυτα ικανοποιημένη από την εξέλιξη, η Ελίζαπεθ Σπέχαρ που απίφθινε κάλεσμα προς όλους τους Κυπρίους. Ακολουθήστε με και συνδεθείτε μεταξύ σας. Η ενεργοποίηση της κατάστασης περιαγωγής προκειμένου τα κινητά τηλέφωνα να δέχονται και να πραγματοποιούν κλήσεις από τα κατεχόμενα είναι απλή και διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Κάτοχοι κινητών ΣΥΤΑ θα πρέπει να στείλουν SMS με ένδειξη ON και ενώ ROA στον αριθμό 8000. Κάτοχοι κινητών EPIC θα πρέπει να πληκτρολογήσουν στο κινητό τους αστεράκι 136 κάγκελο και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του παρόχου τους. Ανεξάρτητα πάντως του δικτύου στο οποίο ανήκουν, οι συνδρομητές που θα πραγματοποιούν κλήσεις από τα κατεχόμενα θα έχουν τις ίδιες ακριβώς χρεώσεις. Για εξερχόμενες κλήσεις εντός Κύπρου η χρέωση είναι 29 cents το λεπτό, για διεθνείς κλήσεις 85 cents το λεπτό, για αποστολή SMS 3 cents, ενώ το κόστος των εισερχόμενων κλήσεων ανέρχεται στα 20 cents το λεπτό. Ένα κατατοπιστικό βίντεο για τις εξελίξεις από τον πολιτικό μας τον Ιάκωβο τον Ιακώβου. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της ΣΥΤΑ, τον κύριο Λευτέρη Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα από χθες? Δεν έχω υπόψη μου να έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Η δυνατότητα περιαγωγής έχει δοθεί από χθες. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρει κάποιο χρόνο στον κόσμο να το μάθει, να μάθει πώς ενεργοποιείται για να μπορέσει αυτοί που επιλέγουν να το χρησιμοποιήσουν να το χρησιμοποιούν. Είχαμε ανθρώπους που το χρησιμοποίησαν χθες και επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί σας για βοήθεια? Δεν έχω κάποια στατιστικά υπόψη μου. Είμαι σίγουρος όμως ότι είχε χρήση από χθες. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει κατά νου ένας συνδρομητής της ΣΥΤΑ? Αυτό που λέμε είναι ότι είναι καλό να ενεργοποιείται η υπηρεσία όταν πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή ο πελάτης ενώ όσο είναι ακόμα σε δίκτυο, ενώ όσο είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΣΥΤΑ, ώστε να μπορέσει το SMS που θα στείλει να παραλυφθεί από τα συστήματα της ΣΥΤΑ και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της ΣΥΤΑ. Και το άλλο που λέμε είναι ότι καλό θα ήταν όταν επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές να απενεργοποιήσει την υπηρεσία ώστε να αποφευθεί η πιθανότητα να συνδεθεί με κάποιο από τα δίκτυα που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές όταν βρίσκεται ακόμα και στις ελεύθερες περιοχές σε κάπου που να γυρνιάζει για να υπάρχει σήμα από τα δίκτυα που λειτουργούν εκεί. Ωραία, άρα ενεργοποιούμε την εφαρμογή όσο είμαστε στις ελεύθερες περιοχές και έχουμε τη σύνδεση με η ΣΥΤΑ και μόλις επιστρέψουμε την απενεργοποιούμε για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με υπερχρεώσεις. Γιατί από ό,τι είδαμε, κύριε. Είναι επιπρόσθετες χρεώσεις όπως και να έχει το πράγμα, είναι επιπρόσθετες χρεώσεις από τις τοπικές. Πάντως είναι ακριβές οι χρεώσεις από ό,τι είδαμε, κύριε Χρήστου. Είναι χρεώσεις που προκύπτουν από το κόστος υλοποίησης αυτής της δυνατότητας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε
οποιοδήποτε κέρδος από, από αυτή την ιστορία. Αν προκύψουν προβλήματα, με χρεώσεις και τα δει ένας κάτοχος, ας πούμε, συμβολίο με τη ΣΥΤΑ, τι πρέπει να κάνει, θα απευθυνθεί κοντά σας, ποιος θα του λύσει το πρόβλημα, αν τον έχουν χρεώσει οι άλλες εταιρείες, υπάρχει κάποια φόρμουλα για να επιλύεται τα προβλήματα μεταξύ σας οι εταιρείες? Ο πελάτης της ΣΥΤΑ ξέρει τη ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ θα τον τιμολογήσει, δεν θα τον τιμολογήσει κάποιος άλλος, ακόμα και για τη χρήση που θα κάνει στις κατεχόμενες περιοχές. Άρα οποιοδήποτε θέμα υπάρξει με τον λογαριασμό του θα απευθυνθεί στη ΣΥΤΑ. Δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Η ΣΥΤΑ θα χειριστεί το όποιο θέμα μπορεί να υπάρξει, που δεν νομίζω βέβαια να υπάρξει. Μάλιστα. Έχουν γίνει κάποιες άλλες διευθετήσεις για να έχει σήμα οποιοδήποτε είναι απέναντι, συμβαίνει κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, κύριε Χρήστου? Με αυτή τη δυνατότητα θα έχει την ευχέρεια να συνδεθεί με κάποιο από τα δίκτυα που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές. Άρα θα έχει σήμα θα έχει σήμα παντού, όπου τύχει να επισκεφτεί. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Χρήστου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο στούντιο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Λεωνίδα Πασχαλίδη, ο απληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΕΔΕ. Με πολλή δουλειά για να επιτευχθεί αυτό το project. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Θα κάνουμε την κουβέντα μαζί με τον Νικόλα τον Ζανέτο, ο οποίος το έχει μελετήσει αρκετά. Ένα πρώτο σχόλιο για σας, από εσάς, για αυτή την εξέλιξη. Πρώτο σχόλιο. Τα έχετε πει σχεδόν όλα στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι έχει απομείνει να πούμε. Όντως, ήταν ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε και απασχόλησε την Τεχνική ή Κοινοτική Επιτροπή για Εμπορικά και Οικονομικά Θέματα, στην οποία αντιχάνει να είμαι μέλος και εγώ. Και το ξεκινήσαμε, πήρε πάρα πολύ χρόνο, σωστό, διότι θυμάμαι που έπαιρνα ερωτήσεις μα ακόμα, δεν ήταν τόσο απλό. Δηλαδή ο κόσμος, ο απλός πολίτης, ενδεχομένως δεν ήταν με την ιδέα ότι θα πιέσουμε ένα κουμπί κάπου, ένα διακόπτσι και θα γινόταν. Αυτό που το έκανε δεν ήταν έτσι. Ήταν οι πολιτικές. Κοιτάξτε παραμετρή. Να δείτε, ήταν πολλοί και διάφοροι παράγοντες. Έπρεπε να εξευρεθεί μία μέθοδος διαλειτουργικότητας, η οποία να είναι λειτουργική, τεχνικά εφαρμόσιμη και να είναι αποδεκτή και στις δύο πλευρές φυσικά. Επομένως, εξετάστηκαν πάρα πολλά σενάρια μέχρι να καταλήξουμε στο Γκόμβο στην Ελβετία. Είναι η Confon η εταιρεία αυτή. Είναι ένας από τους πολλούς τηλεφωνικούς κόμβους περιαγωγής που υπάρχουν στον κόσμο. Και μέσω λοιπόν της Confon γίνεται κατέστη εφικτή η διαλειτουργικότητα των κινητών τηλεφώνων. Ξέρετε τι ξενίζει και οι πρώτες αντιδράσεις από τον κόσμο, ότι αφού θα είμαστε στην Κύπρο και μεταξύ μας θα γίνονται οι κλήσεις και τα τηλέφωνα και όλα αυτά, γιατί είναι αυτές οι υπερχρεώσεις και να μην είναι οι ευρωπαϊκές, ας το πούμε. Διότι απλά έχουμε περιαγωγή. Η λύση που αν θέλετε έχει επιλεγεί στο τέλος της ημέρας είναι περιαγωγή μέσω εταιρείας που βρίσκεται στην Ελβετία. Μπορούσε να βρισκόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Άρα η περιαγωγή είναι γιατί είμαστε στην Ελβετία που είναι εκτός... Όχι. Η περιαγωγή είναι διότι γίνεται σύνδεση, αν θέλετε, διαλειτουργικότητα εκτός των ελευθέρων περιοχών. Βλέπετε, στα κατεχόμενα η τηλεφωνία είναι μέσω Τουρκίας, δηλαδή είναι το 090, είναι το τουρκικό πρόσημο. Επομένως, άρα όταν κάποιος πάει, ας πούμε, με ΣΥΤΑ ή με ΕΠΙΚ ή με Primetel και πάει στα κατεχόμενα και θέλει να τηλεφωνήσει σε κάποιον άλλον που είναι στα κατεχόμενα, σε κάποιον που είναι στις ελεύθερες περιοχές, θα βάλει το 090. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, να πω ότι και εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση. Ναι, δώστε μας παραδείγματα για να τα καταλάβουμε. Ξεχνάμε αυτό που έγινε. Πέστε ότι δεν είχε γίνει. Μάλιστα. Επομένως, προηγουμένως τι γινόταν. Ενώσο ήσουν συνδεδεμένος με το δίκτυο του παρόχου σου,
Με απλά λόγια να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Είμαι εσύ, τα πήγαινε... Στις ελεύθερες περιοχές ενώ είμαστε και είμαστε συνδεδεμένοι είτε με οποιαδήποτε από αυτές τις εταιρείες, τότε μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα κατεχόμενα, με το πρόσημο 0090, είτε από το κινητό μας, είτε από το σταθερό μας τηλέφωνο, με κινητά ή σταθερά τηλέφωνα στα κατεχόμενα. Το πρόβλημα είναι προέκυψε όταν... να πω για τους Ελληνοκύπριους, στους δικούς μας τους τηλεθεατές απευθυνόμαστε. Όταν πηγαίναμε εμείς στα κατεχόμενα και απομακρυνόμασταν από τη διαχωριστική γραμμή, χανότανε το σήμα του δικού μας του παρόχου και το τηλέφωνο μας νέκρωνε. Τελείο. Εφόσον δεν έπαιρνε σήμα να πω. Το ίδιο συνέβαινε και με τους Τουρκοκύπριους. Όταν ερχόντουσαν στις ελεύθερες περιοχές και απομακρυνόντουσαν και αυτοί, και αυτοί έχαναν το σήμα του δικού τους του παρόχου και ως εκ τούτου το τηλέφωνο τους νεκρώνε. Τώρα, μέσω αυτής της λύσης που βρέθηκε, δεν νεκρώνει το τηλέφωνο. Να πω κάτι εδώ που δεν έχει ληφθεί στο ρεπορτάζ σας. Ναι, όντως, πολύ σωστά έχετε πει ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα ενώ είσαι συνδεδεμένος με το δίκτυο του παρόχου. Δηλαδή, πριν πας στα κατεχόμενα, θα το πω πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Πριν πάει κάποιος στα κατεχόμενα, να το ενεργοποιήσει. Είναι πολύ απλό πως ενεργοποιείται. Ήδη είπατε με έναν SMS. Επίσης, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί την ιστοσελίδα των εταιριών. Δώστε αυτό. Ένα σημείο για να εξελίξω τις σκέψεις σας εκεί. Ναι. Είμαστε στις ελεύθερες περιοχές, επικοινωνούσαμε με ένα φίλο στα κατεχόμενα, βάζαμε το 0090 και όλα καλά. Όλα καλά. Εάν περνούσαμε στα κατεχόμενα, από ένα σημείο και μετά έχανα το σήμα από τον πάροχό μου, νεκρώνε το κινητό. Ακριβώς. Τώρα, ενεργοποιώ την εφαρμογή από τις ελεύθερες περιοχές, περνώ στα κατεχόμενα, συνδέομαι με μια από τις τουρκικές εταιρείες. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, είμαι τώρα στα κατεχόμενα. Ναι. Έχασα το σήμα του δικού μου του πάροχου. Μάλιστα. Αυτόματα παίρνω μια ειδοποίηση. Έχετε τώρα συνδεθεί με ένα δίκτυο που βρίσκεται στις περιοχές που δεν βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής. Και αυτό θα συμβεί μόνο αν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προηγουμένως. Αν δεν την έχετε, θα νεκρώσει και μια χαρά, όπως προηγουμένως. Είναι ως αν να συνδέομαι μόνο με το σήμα τους ή συνδέομαι με την ίδια την εταιρεία. Δηλαδή... Συνδέστε με το σήμα που εκπέμπει αυτός ο πάροχος. Εγώ όμως χρεώνομαι από την εταιρεία μου. Ακριβώς, διότι είναι περιαγωγή. Δηλαδή σκεφτείτε, όταν επισκεφτείτε μια άλλη... Είστε Ελλάδα, πάμε και μας στέλνει Ελλάδα, βέβαια, ακριβώς το ίδιο, είναι περιαγωγή. Νικόλα. Έγινε πάρα πολύ λόγος τα τελευταία 24 ώρα για τη συμφωνία αυτή. Τελικά οι εταιρείες πώς συμφώνησαν με τις απέναντι εταιρείες. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτά τα θέματα. Να σας πω αυτό που γνωρίζω και εγώ. Όπως σας είπα, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής, της Δικαιωτικής Τεχνικής Επιτροπής. Λοιπόν, όταν λοιπόν συζητήθηκαν όλες οι λύσεις και καταλήξαμε στη λύση αυτή, η Confon συνομίλησε, ήρθα στην Κύπρο. Εμείς δεν είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Συνομίλησε με τους δικούς μας τους πάροχους και με τους πάροχους των κατεχομένων. Σε αυτές τις... Οι Ελβετοί έκαναν τον τρίτο. Είναι αθέρετο ο τρίτος. Ναι, διαμεσολαβητής. Είναι διαμεσολαβητές στην ουσία. Ναι. Μα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι κάτι που είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, πολλές εταιρείες, γιατί ακόμα και οι δικές μας... Έπρεπε να γίνει το project, έπρεπε να βρούμε μια λύση. Οπότε αυτός ήταν για την περιαγωγή τους πηγαίνουν μέσω κόμβο στο εξωτερικό. Όχι για όλα, αλλά για... Να μην πούμε τώρα, θα μας πάρει πολύ ώρα να εξηγήσουμε. Και εγώ δεν ήμουν ειδικός, αλλά τόσους μήνες τα άματα και εγώ. Τελειώστε με τον Νικόλα και να σας... Λοιπόν, ναι. Οπότε ήρθα σε επαφή, γινόντουσα συζητήσεις, έπρεπε να ρυθμιστούν πάρα πολλά θέματα τεχνικής φυσεώς, θέματα χρεώσεων κλπ. Δεν μπορούσε βεβαίως φυσικά η Επιτροπή να είναι παρούσα, διότι πρόκειται περί ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες κάνουν τις συμφωνίες τους, όπως νομίζουν αυτές και όπως τους συμφέρει και όπως θέλουν. Και στο τέλος, χτες επετεύχθη, αν θέλετε, η συμφωνία. Ακόμα ένα ερώτημα. Εάν είμαστε στα κατεχόμενα, έχουμε ενεργοποιήσει την εφαρμογή και θέλουμε να τηλεφωνήσουμε σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού, εκεί τι συμβαίνει? Μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα το κάνετε συνδεδεμένοι πλέον, όχι με το δικό σας τον πάροχο, τη ΣΥΤΑ ή την ΕΠΙΚ, αλλά με τον πάροχο των κατεχομένων.
Θα είναι πιο ακριβό, με λίγα λόγια. Η χρέωση, βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, σε όλες τις περιπτώσεις, θα έρθει από το δικό σας τον πάροχο. Δεν έχετε να κάνετε εσείς τίποτα με την όποια εταιρεία των κατεχομένων. Μόνο θα... σήμα μας δίνουν. Μάλιστα, ακριβώς, με απλά λόγια. Το μεμπτό, ναι, εισαγωγικά λέω, είναι οι υπερχρεώσεις γιατί είναι οι περιαγωγές στη μέση. Είναι αναπόφευκτο, αν θέλετε. Ερώτημα, ναι, κύριε Πασχαλίδη. Αν είμαι στα κατεχόμενα, ναι, ενεργοποίησα την εφαρμογή κτλ. Και επικοινωνήσω με κυπριακό αριθμό. Ναι. Πάλι θα χρεωθώ τα ίδια? Βεβαίως. Μα αυτό είναι. Δηλαδή, είναι αυτή η δυνατότητα που έχετε τώρα που δεν είχατε προηγουμένως. Δηλαδή, δεν θα χρεωθώ τις χρεώσεις που αν τηλεφωνήσω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Τα 29 σε όπως πολύ καλά είπατε. Είναι η χρέωση. Άρα, άπαξ και ενώθηκες, όπου και αν τηλεφωνήσεις, σε όποιον αριθμό, οι χρεώσεις είναι εκεί. Μάλιστα. Μα, είναι αυτό που είπατε. Η τηλεφωνία που ενδιαφέρει περισσότερο είναι 29 cent, όποιος και να είναι ο πάροχος. Σας το λεπτό. Τώρα, μπορείτε να έχετε και άλλες υπηρεσίες, SMS, εκεί. 3 με 3,5 δεν είναι οι ίδιες για όλες. Δεν θέλω να μπω. Ή αν θέλετε mobile internet και εκεί 20 με 25 cent το megabyte. Λοιπόν, οπότε θα μπει 20 με 25 cent. Προτρέπω, αν θέλετε, τους τηλεθεατές σας να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των δύο παρόχων αυτών. Τις έχω επισκεφθεί και εγώ από χτες. Είναι πολύ απλά, δηλαδή ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή βλέπει ακριβώς με πίνακες, απλά λόγια, τι ακριβώς θα χρεώνεται. Και θέλω να τονίσω και πάλι ότι δεν είναι οποιοδήποτε αναγκασμένος να το κάνει αυτό. Είπαμε, θα πρέπει να ενεργοποιήσει την υπηρεσία. Κάποιος που δεν θέλει, του φαίνονται ακριβές οι χρεώσεις, δεν ενεργοποιεί την υπηρεσία. Τηλεφωνήσει κάποιος σε εμάς ενώ είμαστε στα κατεχόμενα, μάλιστα, και ενεργοποιήσαμε την εφαρμογή. Βεβαίως, θα δεχτείτε το τηλεφώνημα, ναι. Αλλά δεν θα χρεωθώ εγώ τίποτα λόγω της περιαγωγής. Γιατί κάποιες φορές που είμαστε σε ξένες χώρες χρεωνόμαστε και νομίζω και πάλι κάτι χρεώνεσαι. Νομίζω κάτι χρεώνεσαι. Άρα είναι ως αν ναι. Βέβαια, βασικά αυτό ναι. Αυτό είναι το αρνητικό, κύριε Πασχάλη. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε. Είναι ως αν να είσαι Τουρκία. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει αυτή η διασύνδεση. Τώρα, από πλευράς, αν ρωτούν οι τηλεθεατές σας, ξέρω εγώ, ερωτήσεις ναι, που άπτονται των πολιτικών, των νομικών θεμάτων κλπ. Εκεί θα τους απαγοητεύσω με την εξής δήλωση. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να σχολιάσω αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε, σας είπα, η Επιτροπή, η Τεχνική ναι, Επιτροπή. Σας βλέπουν τώρα και να σας πω όμως, εκείνο που γνωρίζω και θα πω, είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, αν θέλετε, ήλεγξε όλα αυτά τα θέματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Και έχουν ανάψει το πράσινο φως. Είναι η νομική υπηρεσία. Ναι. Άρα, αυτά. Νικόλα, να μαζέψουμε ή έχεις νεότερο θέμα. Η μεγάλη εικόνα είναι στην ουσία ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει. Και χρεωνόμαστε αυξημένα τέλη, ως αν να βρισκόμαστε ακριβώς σε χώρα. Ενώ όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκαμε με αναστολή εφαρμογής κεκτημένου λόγω. Κοίταξε, ναι, γίνεται μία διασύνδεση με υπηρεσίες, αν θέλετε, που δεν είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πληρώνουμε και τα έξοδα του κόμβου. Σαφέστατα, αυτόν κάνει η περιαγωγή. Ναι, βεβαίως. Θα την αγοράσεις. Το θέμα είναι η χρέωση του μεταξύ. Κοιτάξτε, έτσι από μια τελευταία κουβέντα. Δηλαδή, πώς γίνονται. Ξεχάστε τώρα το τι γίνεται εδώ στην Κύπρο. Αλλά αν μια εταιρεία τηλεφωνίας θέλει να έχει διασύνδεση με κάποια άλλη εταιρεία του εξωτερικού, είτε θα κάνει απευθείας συμφωνία μαζί της, εάν ο αριθμός των κλήσεων που γίνονται, το traffic είναι τέτοιο που να το επιτρέπει, διαφορετικά. Λέω τώρα, έτσι παράδειγμα για να καταλάβω. Ξέρω εγώ με το Μάλι, πόσες κλήσεις έχουμε τώρα από την Κύπρο στο Μάλι. Δεν συμφέρει στην εταιρεία, τη ΣΥΤΑ ή την ΕΠΙΚ ή την οποιαδήποτε, να κάνει απευθείας συμφωνία τώρα με μια εταιρεία του Μάλι, θα πάει μέσω ενός κόμβου. Και το κάνουν αυτό δηλαδή χιλιάδες τηλεφωνικές εταιρείες. Δεν είναι πρωτοτυπία αυτό. Ναι. Άρα, άπαξ ναι. και ενωθείς με το σύστημα, ναι. όπου και αν τηλεφωνήσεις σε Κυπριακό, Μάλιστα. σε άλλο θέμα, χρεώνεις ναι. εκείνες τις χρεώσεις. Εκτός αν επικοινωνήσουν μαζί σου από εξωτερικό, έχεις εκείνη τη μικρή χρέωση που έχουμε και όταν πάμε σε άλλη χώρα.
ενεργοποιήσει την εφαρμογή πριν περάσει απέναντι και το μόνο πράγμα που συμβαίνει συνδέσει με το σήμα για να μην νεκρώνει το κινητό όπω γινόταν παλαιότερα. Σωστό. Όταν επιστρέψει όμω, θυμίσου να απενεργοποιήσει την εφαρμογή γιατί μπορεί να είσαι κοντά στι κινητέ πράσινη και γραμμής, να παραμείνει συνδεδεμένο με το δίκτυο των κατεχομένων. Είναι όλα, σα είπα, προτρέπω και πάλι. Ας μπουν στο διαδικτυακό χώρο τον παρόχο, όλες αυτές οι χρεώσεις είναι εκεί. Και δουλεύουν κανονικά και τα 4G ναι. μας, αλλά είναι με έξτρα χρέος. Είναι το 20-25 ανάλογα με τον πάροχο στον οποίο είστε. Βεβαίως αυτό, να τονίσουμε και αυτό για τους ακροατές, τους τηλεθεατές μπορεί να μην το γνωρίζουν, αφορά τη CEDAR και την ETI, πρώην MTN. Η Prime Tel είχε κάνει διευθυντική. Ήταν ήδη, είναι δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε στο πώς, αλλά οι συνδρομητές της Prime Tel είχαν αυτήν τη δυνατότητα και προηγουμένως. Ναι, ωραία, και έγιναν και διευθετήσεις από τον κόμβο μεταξύ εταιριών. Ήρθε, μίλησε με τους παίχτες και τα βρήκαν μεταξύ τους. Ναι, δεν έγιναν, αν θέλετε, συμφωνίες ή συνομιλίες μεταξύ των παρόχων στις ελεύθερες περιοχές και των παρόχων στα κατεχόμενα. Αυτό το γνωρίζω. Είναι μέσω αυτού του, πολύ σωστά είπατε, του διαμεσολαβητή ή του μεσολαβητή. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Πασχαλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πέρασε για λίγο η